Γνωρίζουμε στη σημερινή μας κινητοποίηση για ακόμη μια φορά. Δυστυχώς το κακό είναι ότι δεν έχουμε να σας πούμε τίποτα καινούργιο. Η πανδημία φαίνεται ότι οδεύει στο δεύτερο κύμα της, αλλά τα πράγματα σε σχέση με την υποστελέχωση που είναι το κυρίαρχο ζήτημα παραμένουν τα ίδια με κάποιες ελάχιστες προσλήψεις με το σταγονόμετρο. Έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές τη σπουδαιότητα της μη διασποράς της νόσου και εμείς από τη μεριά μας με σοβαρότητα, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στέκεται μόνο στην ατομική ευθύνη. Την ίδια στιγμή λοιπόν που μιλάμε για μάσκες, για μέτρα ατομικής προστασίας και καλά κάνουμε, μονάδες και κλινικές ολόκληρες είναι υποστελεχωμένες. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών που βλέπετε το νοσοκομείο μας, οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν τα πολλαπλά και διαφορετικά πράγματα. Εξετάζουν ασθενείς ύποπτους για COVID, εξετάζουν άλλους ασθενείς, πηγαίνουν στις κλινικές. Ενώ μετεπιτάσσεως ζητάμε ξεχωριστό τμήμα διαλογής επιρρέτων, το οποίο συνεπάγεται και προσλήψεις, γιατί ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γίνεται με τα κινήσεις. Κανένας δεν ακούει τα αιτήματά μας σε σχέση με αυτό. Την ίδια πάλι στιγμή λέω που όλοι μιλάνε για μη μετάδοση της νόσου στην κοινότητα ή στο νοσοκομείο. Κλινικές υποστελεχωμένες, παθολογικές, πνευμονολογικοί, οριλά δεν υπάρχει. Βασικότατη ειδικότητα. Οι υπόλοιπες στο όριό τους. Βάλαμε πάρα πολλές φορές το ερώτημα τι θα γίνει. Ξέρετε ήδη ότι υπάρχουν συνάδελφοι μας σε καραντίνα μετά από επαφή με ύποπτο κρούσμα. Τι θα γίνει στις κλινικές που είναι υποστελεχωμένες στην περίπτωση της νόσησης, δεν σας λέω πολλούς για να μην νομίζετε ότι περιβάλλουμε, ενός συναδέλφου. Το τμήμα τεχνητού νεφρού, παράδειγμα, είναι με τρεις συναδέλφισσες αυτή τη στιγμή. Μία να αρρωστήσει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τις άλλες δύο αυτό. Οι παθολόγοι τα ίδια. Οι μεθ τα ίδια. Έχουμε αναδείξει με επιστημονικό τρόπο επίσης, γιατί όλα άγονται στη φάση της αντιπολίτευσης και οι μελέτες το δείχνουν ότι όσο πιο κοντά πάμε σε αυτό το οποίο θεωρείται ως σύσταση για την κάλυψη των κρεβατιών της ΜΕΘ, δηλαδή το 4:1 νοσηλευτές, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με COVID. Όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτό. Το κριτήριο αυτό δεν είναι λοιπόν αντιπολιτευτικό, το κριτήριο αυτό είναι επιστημονικό. Τα ζητήματα που βάζουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, την υποστελέχωση στην ουσία, έχουν να κάνουν με κέρια και βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας πρώτα απ' όλα. Φωνάζουμε διαρκώς και λέμε μαζικές προσλήψεις τώρα. Δεύτερο βασικό ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ζητήσαμε όλοι οι συνάδελφοι επικουρικοί οι οποίοι θα αιτηθούν να μπουν στο σύστημα άμεσα να προσληφθούν και σαν αμέσως επόμενο βήμα να μονιμοποιηθούν. Είναι ένα βασικό αίτημα το οποίο θα δώσει μια ανάσα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι υποστελεχωμένο στους καλύτερους, στους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς κατά 6 με 6.500 γιατρούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένα σύστημα το οποίο το βρήκε μια έκτακτη ανάγκη, όντας ούτως ή άλλως σε έκτακτη ανάγκη. Κανείς δεν ακούει τίποτα. Και γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί όλα έχουν και εξήγηση, γιατί πλέον η υγεία έχει μπει με τα μπούνια σε αυτό που λέμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Γιατί πολύ απλά αυτό είναι κόστος για αυτούς. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεται και το επόμενο αίτημά μας, το οποίο έχει να κάνει πλέον με την επίταξη, πέρα από τη μονιμοποίηση των συναδέλφων επικουρικών, οι οποίοι βάλαν πλάτη για να τα βγάζουμε μέχρι τώρα πέρα. Επίταξη και του ιδιωτικού τομέα. Ήρθαν πια, ορίμασαν οι συνθήκες να συζητήσουμε και γι' αυτό. Έτσι όπως είμαστε, έτσι όπως μας βλέπετε, και μόλις αρχίσουμε να νοσούμε, γιατί το ξέρουμε θα συμβεί, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πιθανότητες είναι πολλαπλάσιες για το υγειονομικό προσωπικό σε σχέση με τον υπόλοιπο, με τον πληθυσμό της κοινότητας. Όταν αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα θα είναι πολύπλοκα.